εκεί που υπήρξε μια αναλαμπή αισιοδοξίας από τον Όρμπαν και τους λοιπούς, δυστυχώς οι σε σάρκα ανθρωποειδούς σατανάδες συνεχίζουν να παραδώσουν σε ειδικό νομοθετικό σώμα τις τύχες της υγειονομικής παγκοσμίου περιθάλψεως. Από τις 22 ως 28 Μαΐου έχουν τα πλήστα υπογραφή. Αυτά τονίζει τέως βουλευτής του Κογκρέσου της Μινεσότα, η Μισελ Μαρί Μπάχμαν. Θα παύσει, τονίζει η ίδια και η Εθνική Κυριαρχία. Και αν όλα αυτά αληθεύουν ότι από τις 18 Ιανουαρίου παρέδωσε τροπολογίες ο Τζο Μπάιντεν εκτός Αμερικής προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τούτο είναι κάτι πρωτάκουστο. Λοιπόν, έχουν υπογράψει 40 χώρες έως τώρα. Σας είπα σε προηγούμενα ρεπορτάζ ότι εν συνόλο 194 κράτη πρέπει να υπογράψουν. Και στις 18 Απριλίου έγινε αυτό γνωστό από ερασιτέχνη ερευνητή. Έως τότε μούγκα, στις 6 Μαΐου γίνεται γνωστό από το Ομοσπονδιακό Μητρό, που είναι και επίσημος ιστότοπος της κυβέρνησης, και ανακοινώνει ότι οι τροπολογίες θα ψηφιστούν. Καταλάβατε ότι έρχονται αποφράδες μέρες χειρότερες. Θα δούμε. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κύριο Γάκη που είχε αναφερθεί σε ιό ευλογιάς ότι έχει φύγει από τα εργαστήρια της Ουκρανίας. Εγώ είχα πει για υπατήτηδες και φυματίωσης και είχαν αγνία τους χρησιμοποιηθεί σε ψυχιατρία, σε στρατό άτομα. Αυτά λέγανε οι Ρώσοι στρατηγοί. Δεν μπορεί να το έχουμε βέβαιο, αλλά αφού έχουν βρεθεί ντοκουμέντα και τα δίδουν σε συνεντεύξεις τους διάφορα, πώς να μην τα πιστέψουμε όλα αυτά. Συν τις άλλες το χείριστο τώρα. 119 εκατομμύρια δολάρια έχουν υπογραφεί ήδη από την Αμερικανική κυβέρνηση για εμβόλια κατά της ευλογιάς πυθίκων. Δεν ξέρω αν είναι ύποπτο κι αυτό. Διάβασα ότι υπάρχει στη Μινεσότα κρούσμα, αλλά αρχικά το εμβόλιο ήταν κατά ευλογιάς ανθρώπων. Μετέπειτα, λίγο πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός 19, μετετράπηκανό σε εμβόλιο κατά ευλογιάς πυθίκων. Επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ αναχωρεύθηκε σήμερα ο Μπουρλά, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ότι δεν ξεχνά ποτέ από όπου ξεκίνησε, αλλά δεν μας λέει τα ιδιαίτερα μηνυματάκια με την Von der Leyen, που έχει και σύζυγο, που έχουν επεκταθεί ως την Κόνθο με εργαστήρια που τους έδωσε το κράτος 32 εκατομμύρια, εγώ τα έχω αναφέρει αυτά. Σημασία έχει ότι ο κύριος αυτός αναχωρεύτηκε σε επίτιμο πρόεδρο. Άλλο και αυτό, η Βρετανία δεν αφήνει να της πέσει κάτι κάτω, ειδικά σε τραυματισμούς, παρενέργειες ενέκα εμβολίων. Τοπικές υγειονομικές ρυθμιστικές αρχές αναφέρουν 438 περιπτώσεις θρόμβων αίματος και 79 θάνατοι, και όλα αυτά μόνο από ένα εμβόλιο, από το AstraZeneca. Ακούγεται ότι είναι 900 οι περιπτώσεις αγωγών που θα προσφύγουν προς τη δικαιοσύνη
και μάλιστα θα ζητούν εν συνόλο 110 εκατομμύρια ευρώ. Επικεφαλής της έρευνας που εστάλει προς ενημέρωση προς τον Μπόρις Τζόνσον είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων, Χιούδο Χάλετ. Ο Γκοντζάλο Λίρα που χάθηκε πριν εβδομάδα στο Χάρκοβο και μάλιστα κάποιοι νόμιζαν ότι είναι πλέον νεκρός, ο μπλόγκερ Χιλιανός, εντοπίστηκε και εξέπεψε την Παρασκευή. Αλλά σημασία έχει και κάτι που αναφέρει για το τι θα γίνει, ότι η Νότια και Ανατολική τελικά θα περιέλθουν εις τη Ρωσία και άλλα που αναφέρει. Έχω παρακολουθήσει πολλά βίντεο του, δεν είναι ένας τυχαίος μπλόγκερ. Αυτός ο Γκοντζάλο Λίρα έχει και σενάρια και σκηνοθεσίες στο Hollywood κάποτε. Συγκεκριμένα το μυθιστόρημα ακροβάτης είχε γράψει και το σκηνοθέτησε, αλλά σημασία έχει ότι SBU, η μυστική της Ουκρανίας, δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να του έκανε. Είχε ενδιαφερθεί και η Ζαχάροβα, τα θυμάστε. Είχαν πολλοί στον κόσμο αναρωτηθεί, δημοσιεύσει, αλλά σημασία έχει ότι αυτό σήμερα τονίζει ότι υπήρξαν άλλα πιο σοβαρά ζητήματα από μένα. Δεν ξέρουμε ακόμη κάτι περισσότερο. Δείτε το ανατριχιαστικότερο. Τον πρεσβευτή τέως στη Μόσχα, επιστήθη ο φίλος του Ομπάμα, Μισελ Μακφόρ. Τι λέει, τι αποκαλύπτει, είναι τρομερός. Σου θυμίζει το κατάσκοπο που έλεγε έπρεπε να βρούμε ένα από δύο Πομπέο τράγο για να διαλύσουμε τη Σερβία και τους πληρώσαμε αντιπολίτευση και άλλους για να γίνει πόλεμος. Αυτός λέει, ναι, από το 21 λέγαμε, ξαναλέγαμε οι διπλωμάτες ότι η Ουκρανία θα εισέλθει στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν το πιστεύαμε. Και αφού τον στριμώχνει ο δημοσιογράφος του λέει, Μισελ, οι διπλωμάτες μας ψεύδονται και του απαντάνε ρηθρίαστα. Ναι, αυτός είναι ο αληθινός κόσμος, βρε παιδιά. Τι θέλετε άλλο. Δεν ξέρω που ζούμε. Δεν ξέρω από πού θα πιαστούμε για να εξάγουμε την αλήθεια και τι να ακολουθήσουμε στα σύγχρονα τεκτενόμενα.